Hi-Tech. Ένα κρανός μπορεί να μας γλιτώσει από την κατάθλιψη, ισχυρίζεται μια Ισραηλινή εταιρεία. Η Brainsway έχει δημιουργήσει μια συσκευή η οποία προκαλεί διέγερση της δραστηριότητας των νευρώνων στις περιοχές του εγκεφάλου που έχουν πρόβλημα. Η εταιρεία υποστηρίζει μάλιστα ότι αν οι κλινικές δοκιμές που κάνει αυτή την περίοδο είναι επιτυχείς, ίσως βρίσκεται κοντά στο να παράσχει λύσεις σε ασθενείς που πάσχουν από Parkinson ή Alzheimer. Η μέθοδος έχει να κάνει με την διακρανιακή μαγνητική διέγερση, μια ηπιότερη και ασφαλέστερη δηλαδή εκδοχή της θεραπείας με ηλεκτροσοκ. Έχουμε μια μαγνητική σπήρα που είναι σχεδιασμένη να στοχεύει μια συγκεκριμένη περιοχή του κεφάλου που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ασθένεια. Σήμερα, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα εργαλεία απεικόνησης, όπως μαγνητικές τομογραφίες και τομογραφίες εκπομπής ποζιτρονίων, έχουμε πλέον πολύ περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον εγκέφαλο και τις συγκεκριμένες ασθένειες. Μέσα από ειδικές λειτουργίες, μπορούμε να ρυθμίσουμε την ηλεκτρική τους δραστηριότητα. Η Brainsway ισχυρίζεται ότι η τεχνολογία που έχει ανακαλύψει είναι μοναδική, καθώς φτάνει σε μεγάλο βάθος σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους που δεν είναι επεμβατικές. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται μπορούν να στοχεύσουν περιοχές του εγκεφάλου που μέχρι σήμερα ήταν απροσπέλαστες. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ποσοστό ανταπόκρισης και εξάλειψης του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία που διαθέτουμε σήμερα. Μπορούμε να προσφέρουμε νέα ελπίδα και μερικές φορές νέα ζωή στους ασθενείς που πάσχουν χρόνια από αυτές τις καταστροφικές αρρώστιες, όπως είναι για παράδειγμα η κλινική κατάθλιψη. Η εταιρεία μάλιστα πήρε πέρσι την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για να αναλάβει ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρά καταθλιπτικά επεισόδια, ενώ συνεχίζει τις κλινικές δοκιμές που αφορούν το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον, το στρες, αλλά και τις διατροφικές διαταραχές.